What are you gonna do? Tell them the truth? You shot your partner and you lied about it, Will. To them, you're a liar and you're a killer. You're tainted forever. You don't get to pick when you tell the truth. Φωτή, πότε είναι ακόμη να ανακαίνιση? Δεν είναι ακόμη να ανακαίνιση. Να σκάμουν οι άλλοι λοιπόν να μπουν δάμες. Γιατί εμείς δεν θα μείνουμε, να αφιούμε, να πάμε μπου. Η αγάπη μου, δαμέ να μείνουμε, δεν αφιούμε. Αφού να μείνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση? Μια χαρά είναι το σπίτι, δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα, δηλαδή. Η πάγκη τη κουζίνα έγκλειου. Το χαλίνι χάλασε. Το τραπέζι τη κουζίνα σούζεται, να παίζει χαμέ. Άρα, τι χρειάζεται το σπίτι? Τι χρειάζεται το σπίτι? Λίγη προσοχή. Και μια μικρή ανακαίνιση. Πατέρα, φωτιά, έχουν τέλεια πράγματα εδώ μέσα. Θέλω τα ούλα. Και κοιτά, έχουν και pick-up points. Εμείς μπορούμε να δούμε τα προϊόντα με τους κωδικούς τους στον κατάλογο online και μετά να πιάμε τηλέφωνο για να το παραγγείλουμε. Και να τα φέρεις μια μέρα σπίτι σα σχολάνη. Να τα πιάσεις που ένα σημείο που σε βολεύει. Pick-up points. Είναι τέλειο. Τι είναι ρε μωρό μου πάλι. Εθέρτσες είναι να ανανεωθούμε λίγο. Άτερε Φώτη, τούτο είναι το shopping therapy, είναι therapy. Για μένα ανανέωση και therapy, ναι, είναι λίγο κρασί, ναι, λίγη θάλασσα. Και τα γόρι σου. Πάμε θάλασσα ρε αγάπη μου. Μα δηλαδή να βάλουμε μαγιό. Όχι, να βάλουμε τζελαπία. Τι έχω πρόβλημα. Θες να πάμε θάλασσα να πάμε, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, να πάμε, να πάμε. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι. Θάλασσα θέλει μια προετοιμασία, Φώτη μου. Μια οργάνωση. Να οργανωθούμε, αγάπη μου, να οργανωθούμε και να πάμε το πρωί. Οκ. Αν το θέλεις πολλά, να πάμε. Θέλω, το θέλω, το θέλω, το έχω ανάγκη πολύ. Α, να πάμε, καλό. Θέλω όμως εγώ έτσι. Ναι. Ναι, να δεις ό,τι θέλεις, και Άλεξε, ό,τι θέλεις. Και το παραγγείλουμε. Τέλεια. Γιατί θέλω τα ούλα. Ναι. Το λοιπόν, έβαλα τα τόστ, έβαλα χαλούμι, η πατήχα, νερό στην παγωνιέρα. Φωτή, που έχουμε παγωκίστες. Θα κάναμε στο θάλαμο. Όχι, έβαλα τετσίνες. Άλλες. Εν έχουμε, όχι, εν έχουμε. Έχουμε. Να κάνω, βάλω παγάκια. Να βάλω παγάκια. Να που καμνίζαμε. Είπες μου να οργανωθώ για παραλία. Οργανώθηκα. Να οργανωθούμε για να πάμε στην παραλία. Όχι να μετακομίσουμε στην παραλία. Για όνομα του Θεού, ρε Χριστέ, να μου του τα ούλα τα καλά παλίκια. Τα απαραίτητα, ρε Φώτη. Καρέκλες για να καθόμαστε. Η ομπρέλα για να είμαστε διαολάλαρο. Χαλάκι για να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Έβαλα τόστ, έβαλα χαλούμι. Είναι καμία σάντουιτς. Την πατήχα μας. Α, έβαλα και άλλα ξεχωριστά. Πε μου, θέλει και κανένα αυκό βραστό. Προλαβαίνω να σου κάνω. Χριστίνα, η όνομα του Θεού. Τι είναι ρε αγάπη μου και για απόπαστο, έβαλα να τσεθεί όλο κουμιά του γάμου κατεψυγμένα. Πώς θα τα πάρουμε τούτα ούλα τα πράγματα? Με αυτοκίνητο. Α, δεν έχουμε ένα αυτοκίνητο. Με το μετρό. Με λεωφορείο που να πάμε. Σιγά να πιάμε το λεωφορείο, ρε Φωτή. Να πιάμε ταξί. Ναι, να πιάμε ταξί. Να πάμε και κάτω για μας κάτσε ο κούκκος Αηδόνη. Σιγά, τα ταξιά στην Αθήνα είναι μπάφτινα. Εμπάφτινα μάνε στην πόλη. Αν ευκούν εκτός πόλης όμως και μπούμε στο highway, το ταξίμετρο γράφει. Κόφκου κέλτε. Είναι ανάγκη να βγούμε εκτός Αθηνών. Η Αθήνα είναι η θάλασσα. Βουλιαγμένη, γλυφάδα. Τόση θάλασσα, τζαμέ. Και εσύ δηλαδή όπου θωρείς θάλασσα, πάει και βουτάς μπλουμ μέσα. Πρωτοτύπα και εσύ λίγο. Μίλησα με ένα φίλο μου και σύστησε μου μια ωραία παραλία στη Νέα Μακ. Θέλουμε περίπου μια ώρα, ανάμιση ώρα να πάω. Και ναι, με ανάμιση ώρα να στέκομαι στο λεωφορείο. Να πριστούν τα πόθηκια μου, να κοπεί μέση μου, να βαρεθώ πριν να πάω. Τώρα να τα πάρω με τούτα ούλα, χρειάζεσαι τα ούλτα. Ναι, Φωτή μου, χρειάζομαι τα. Δηλαδή. Να πάει με σέρκα όφκρα για όνομα του Θεού. Και η πατήχα. Η πατήχα να βάλουμε στη θάλασσα να παγώσει, να γίνει τσακρή. Έτσι είμαστε στην Κύπρο. Γιατί τα μέσα είναι παγωμένα τα νερά του. Α, κάνει ρε Χριστίνα, το λοιπόν. Μου τούτα ούλα, φτιάλεξε μόνο δυο πράγματα. Τι να φτιάλεξω, μωρό μου, αλλά σου θέλω τα ούλα. Ούλα, ούλα. Ναι. Μέσα δεν είναι μπόσου, τσάκα. Είναι οι πετσέτες μας, να μέσα είναι τα ρούχα μας, το αντιλιακό. Ωραία. Που τούτα θα πάρουμε μόνο το αντιλιακό. Πάμε παρακάτω. Όχι, και τα υπόλοιπα χρειάζομαι, δεν μπορώ να βάλω μόνο το αντιλιακό. Έναν καπέλο χρειάζεσαι, ναι, και έναν αντιλιακό. Όχι, θέλω και δυο μαγιό να αλλάξω. Τι, θες να πάθω καμιά μόλυση? Να σου πω, κι αμένα έχει καμιά κατσίνα να κάνω με φραπέ, ή να πάρω μαζί μας το μιξεράκι. Έλεος ρε Χριστίνα, τώρα που να κουβαλούμε το μιξεράκι μαζί μας. Έχουν κι αμέ. Εντάξει, να μην το πάρω. Πόσα χρεώνουν κι αμέ το φραπέ? Μάλλον, πάρ το μιξεράκι, ναι, και ξέρεις πότε. Αχα. Τόση ταλαιπωρία.
για το τίποτε. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Α, δεν πειράζει, τα πράγματα συμβαίνουν. Όχι, εσύ τα προκάλεις. Φταίω εγώ επειδή δεν ξεκίνησε το λεωφορείο να φύγει. Φταίς. Φταίς, άκουσι. Εννομήσαν τα πλάματα ότι βάλαμε τους πόμπα. Αφού κοινός ο κύριος με ρώτησε, τι έχεις μέσα στην παγωνιέρα, λαλί μου. Μια κυπριακή τυρόπιτα, πόμπα. Και μόλις άκουσαν την πόμπα, η κοπέλα δίπλα έρκεψε να φωνάζει «Βόμβα, βόμβα, βοήθεια!» Εξήγησα τους όμως μετά. Είπα τους, αν θέλουν να σκόψουν ένα κομμάτι να φάσει. Και φοηθήκας. Εφοηθήκαμε, έμπα και κραγή η πόμπα μόλις ανοίξεις την παγωνιέρα. Καινούργια παγωνιέρα, μη σου με κρατήσει αντί για έλεγχο, είναι το χωνεύτικο. Κύριος αστυνομικός τα καμενούλα, κοινός φταίει. Τα ανάγκασε με να κόψω ένα κομμάτι να φάω μπροστά του. Μίσο μου για να δει αν είναι οκ. Okay. Καταλάβα, μάνα μου, ότι είσαι πελή. Βάλεις τα με τους πελούς. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μου κάμαν κατάσχεση την παγωνιέρα. Εγώ λαλώ σου θέλουν να εμπαρούν στο τμήμα να κάτσουν να φάνε την τροπή τανούλη μαζί. Κυρίως άμα τους είπα ότι μες στην τροπή τα έχει και χαλούμι. Τρέξαν τα σάλια του αστυνομικού, είδες το ύφος του. Το ύφος των υπόλοιπων πλασμάτων που καθυστερήσαν για μένα λόγω μας, είδες το, α? Πάλι καλά που μας έκατσα φύλακη. Μα γιατί να μας κάτσω φύλακη, ρε φωτέντσι, κάνουμε κι εμείς τίποτε παράνομο, δεν ευλοημένα. Εχάσαν όλοι τους τη μέρα, τα πλάσματα ήταν να πάσει θαλασσόα στη Νέα Μάκρη και μείναν για μένα για μας. Όχ, ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, πάρα κάμω έναν μπάνιο να ερεμήσω. Γιατί να κάνεις μπάνιο, αφού δεν πήγαμε στη θάλασσα. Πολύ τσάσα, τρεις ώρες που κάτω από τον ήλιο και όπως που ας κοιτάξω. Οκ. Τελικά το γραφτό σου, αγάπη μου, ήταν να κάνεις μπάνιο στο σπίτι. Όια. Ναι, ρε Λουκία, λαλό σου, μεγάλη ταλαιπωρία. Μόλις είπαμε στο λεωφορείο μπόμπα, άρκεψε να λέει ένα τσεριλά. Τρομοκρατία, βόμβα, τρομοκρατία, βόμβα. Γίνεται πανικός, εδώ κάνουν λιπάνω μου. Ναι, επιά μου και την παγωνιέρα. Καινούρκα παγωνιέρα επίεν του χαμού. Ο Φώτης εκατέβασε τα μούτρα του που την πάφωνα στον Απόστολον Ανδρέα. Όχι, ακόμα μου μιλά. Τι να κάνω, φταίω εγώ. Εγώ έτσι συνηθίζω να πιένω παραλία. Όπα, όπα. Λουκία, ο Φώτης. Κλείωσε. Αλλαγή κουβέντα. Ναι, κορί, πάει. Συγγνώμη. Απλά ακόμα δεν είναι συνήθιζα πώς λειτουργεί ο κόσμος στην Αθήνα, ρε αγάπη μου. Εμείς πάντως που ήμασταν μητσίτζε, πιέναμε στις Φινικούες. Έτσι έκαναμε. Όλα τα πράγματα φορτωτική. Να μην μας λείψει τίποτε. Αου. Αου. Ένας πόνος. Α, έθω μου κι αν είμαι. Κατεβαίνει κάτω, κάτω. Α, α, ένας πόνος. Α, α, βούρα, Φώτη, βούρα. Βούρα, 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 βούρα. Αφήσ' με να πεθάνω, μωρί μου, εντάξει. Κάμε δουλειά σου, πιέ το νερό σου, είμαι καλά. Αου. Τι έπαθες τώρα, μάνα μου, θέλει να σε πάρω γιατρό. Όχι, Φώτη, θέλω λύση σημασία. Νάτε ρε, μωρό μου, συγχώραμε, εντάξει. Θεωρείς με προσαρμόζουμε ακόμα. Μια φορά σου ζήτησα και εγώ να πάμε θάλασσα. Τι άλλο ναι ζήτησα. Ναι, μα εγώ ήθελα να σου κάνω το χατήρι, απλά δεν με αφήσανε συγκυρίες. Γιατί δεν με ακούει εσύ μια φορά. Κακή συνήθεια, πρέπει να την κόψω. Πολλά κακή, ναι. Έτα τώρα. Κάμνε τις σκελές σου για τα αποτέλεσματα. Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει καθημερινότητα μας λίγο να άξιον. Εγώ ήθελα απλά να ξαπλώσουμε, να χαλαρώσουμε κάτω από τον ήλιο. Τι πιο απλό, δηλαδή ζήτησα στον ουρανό με τα άστρα. Μα αν τον είχα, πραγματικά θα σου τον εδιούσα. Για όνομα του Θεού. Και είναι και πολύ σοβλημένος, είναι και λήφκη. Είσαι δηλαδή ακόμα θυμωμένος μαζί μου. Απογοητευμένος. Γιατί εν κουτσά μια φορά να κάνουμε κάτι που μου αρέσει και εμένα. Ούψ. Φώτη, έλα. Μπορώ τώρα να δουλεύω. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, να τε, έλα. Έμουνα. Ταραμ. Δεν μου καπνίζα, ρε, μάνα. Την επιθυμία σου πραγματικότητα. Αφού δεν πάει ο Μουάμεθ στο βουνό, θα έρθει το βουνό να έβρει το Μουάμεθ. Α. Άτε, ρε, αγάπη μου, αφού δεν καταφέραμε να πάμε θάλασσα σήμερα. Έφερα τη θάλασσα δαμέ. Εντάξει, λείπει βέβαια το νερό, αλλά βολεύτουμε όλα τα άλλα. Παρακαλώ. Καθίστε και μη κατεβάζετε τα μούτρα σας. Καθίστε, αγαπημένη μου κύριε. Χαλαρώστε. Έλαξε η Φώτη μου. Χαλάρωσε, ηρέμησε. Απόλαυσε το τοπίο. Και χάρου Φώτη των παφλασμών των κυμάτων. Σπλάσ, σπλούσ, σπλάσ, σπλούσ. Ακουστό, ακουστό. Όχι, προς το παρόν ακούω μια μπελή μέσα στα αυτιά μου να κάνει σπλάσ, σπλούσ. Ναι, αλλά το τι πελή αγαπάσαι. Και ζητά σου συγγνώμη για σήμερα. Συγχώρα τη ρε Φώτη. Παρακαλώ. Κύριε αγαπημένε μου, το χυμό σας.
Φρέσκος πορτοκαλί. Ευχαριστώ πολύ, ωραία μου κυρία. Θα σου έβαλα και αντιλιακό φώτιμο, αλλά δυστυχώς εμπισούρι. Έλα, δάρε, παιδιά. Περασμένα, ξεχασμένα. Ναι, φτάνει να μου υποσχεθείς ότι είναι η τελευταία φορά. Τελευταία. Τελευταία, φώτη μου. Άλλη φορά δεν πρόκειται να παίρνουμε τίποτε μαζί μας. Εντάξει, και σε όχι, τίποτε. Τίποτε, τίποτε. Θα πιένουμε και θα τα αγοράζουμε νουλα που τσαμέ. Μόνο μου, δεν να μας κάτσει ο κουκός εδώ, είναι το κουβέντα. Έτσι είναι οι διακοπές, ρε αγάπη μου. Πάει σαν είναι και εντάξει. Στοιχίζει σου κάτι τη παραπάνω. Φτάνει το κάτι τη παραπάνω να με μέτρων όμως. Ναι. Εντάξει, ας πούμε μια ομπρέλα, ναι, να την πάρω. Ναι, την πάρω. Και δυο καρέκλες. Ναι, και αντιλιακό. Και μια μπαγονιέρα. Μιτσάνο. Ω, μιτσά. Να χωρεί μέσα το φαΐ μας, το ποτό μας, ένα φρούτο και σκολοκούμια. Να πάρουμε και τα ρούχα μας. Και τα ρούχα μας. Για μια ναύτερσα. Μπορεί να καούμε. Απαραίτητη. Δεν το συζητάς. Τούτα μου. Βασικά, ό,τι επήρα και εγώ πριν. Και σου άρεσε. Αλλά όχι. Έχεις δίκιο. Εγώ ήμουν λάθος. Μόνον εσύ είσαι ο σωστός. Εγώ παράκαμα. Μόνον εσύ έχεις δίκιο, αγάπη μου. Όπως πάντα. Μόνον εσύ.